Με ποσό 1.822 ευρώ θα ενισχυθεί το Ταμείο του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία ο Καβάλα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την διάθεση των εισπράξεων από τη συναυλία του Φώτη Σιώτα «Άσε το φως ανοιχτό» που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας που ανέλαβε διοίκηση του ΔΠΘ Καβάλας με τη συμμετοχή εκατοντάδων καβαλιωτών προκειμένου να στηρίξει εμπράκτος κάποιον φορέα της πόλης, ο οποίος έχει έντονη δραστηριότητα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Όπως ανέφεραν άλλωστε οι συντελεστές της συγκεκριμένης εκδήλωσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης 28 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο της πόλης, παρουσία και του Δημάρχου Καβάλας κ. Θοδωρού Μουριάδη, ο εν λόγω σύλλογος ήρθε με μεγάλη διαφορά πρώτος στις προτιμήσεις των συμπολιτών, γεγονός που αποδεικνύει ότι αναγνωρίζεται η παρέμβασή του στο κοινωνικό γίνεσθε της Καβάλας. Σήμερα είμαστε εδώ για να δώσουμε το ΔΠΘ, για να δώσει μια επιταγή από τα χρήματα τα οποία έχει μαζέψει από μία εκδήλωση που έκανε, που θα σας, από μία θεατρική παράσταση συγκεκριμένα, τα οποία θα σας το αναλύσουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές, για να τη δώσουν στην ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο. Μία ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, τόσο για να επιβιώσει ως ομάδα με τα οικονομικά της, αλλά όμως και να πάρει και παίκτες. Και εδώ νομίζω θα σας τα πει και ο Τάσος, ότι οι συμπολίτες οι οποίοι έχουν πρόβλημα κινητικό, δεν χρειάζεται να κρύβονται στο σπίτι τους, μπορούν να βγουν έξω, μπορούν να ασχοληθούν με το μπάσκετ, μπορούν να κινούνται πλέον ή με αυτοκίνητο, όσες αντικσότητες και αν υπάρχουν στους δρόμους, τους οποίους προσπαθούμε ιδίως στα πεζοδρόμια, να τις ξεπεράσουμε. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και οι συνδημότες, οι οποίοι επειδή έχουν τα δύο τους πόδια και μπορούν και περπατάνε, θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι στην ίδια μοίρα με αυτούς. Όχι, τα πεζοδρόμια λοιπόν ανήκουν σε όλους. Είτε δεν έχεις πρόβλημα, είτε έχεις πρόβλημα. Είναι το δικαίωμα στη ζωή για κάθε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την ευχέρεια της κίνησης. Όμως, να μην μακρηγορώ εγώ, θα σας τα πει καλύτερα ο Τάσος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουζούδη και στο πρόσωπό του όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΠΘ, το οποίο σε λίγο καιρό θα αλλάξει και θα έρθει ένα καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως επίσης και την Εύα την Βαβακά, την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘ, η οποία πέρα από την πολύ καλή δουλειά που κάνει στο ΔΠΘ, δείχνει και την ευαισθησία της σε θέματα κοινωνικά. Θα δώσω όμως το λόγο στους πρωταγωνιστές αυτής της εκδήλωσης. Όπως και πέρυσι, το ίδιο χρονικό διάστημα, έτσι και φέτος το ΔΠΘ, το Δημοτικό Θέατρο Καβάλας, πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει φέτος μια μουσική παράσταση. Πέρυσι ήταν θεατρική και για καλό σκοπό. Πέρυσι ο κόσμος έφερε και άφησε αντί εισιτηρίου τρόφιμα τα οποία μοιράστηκαν σε συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν ανάγκη. Φέτος με τη μουσική παράσταση που δόθηκε 20 Δεκεμβρίου, δόθηκε επίσης η δυνατότητα στους θεατές και όχι μόνο να ψηφίσουν κάποιους που μπορούν να πάνε να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς και σωματεία τα οποία προσφέρουν στην Καβάλα. Προέκυψε από αυτή την ψηφοφορία από τους ίδιους τους θεατές και τους λοιπούς που συμμετείχαν να κατευθυνθούν τα εισιτήρια και τα έσοδα από την μουσική παράσταση που δόθηκε 20 Δεκεμβρίου με τον Φώτη Σιώτα στο Απόλυτο Σκοτάδι, άκρως επιτυχημένη και πρωτοποριακή για την πόλη της Καβάλας, να δοθούν αυτά τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν και είναι το ποσό των 1.822 ευρώ στο σύλλογο του ΑΟ Καβάλας με αναπηρία. Είμαστε ο ίδιος ο Καβαλιώτης τα προσέφερε. Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα αυτό να γίνει πράξη,
να έχει ένα αποτύπωμα και το Δημοτικό Θέατρο πραγματικά στο κομμάτι αυτό της φιλανθρωπίας και της προσφοράς στην πόλη και στους συμπολίτες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή η συναυλία στο σκοτάδι έφερε στο φως αυτόν τον σύλλογο που τόσο δυναμικά προσπαθεί να επανεντάξει τους ανθρώπους με αναπηρία στον αθλητισμό. Είναι πραγματικά αξιέπαινη και αξιοθαύμαστη η δράση τους. Οπότε, ό,τι και να κάνουμε εμείς είναι μικρό. Και παράσταση και συναυλία και ταινία, ό,τι και να κάνουμε είναι λίγο μπροστά σε αυτό που ζουν αυτοί κάθε μέρα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο που έστω και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και συνεισφέραμε στο έργο τους. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους συμμετείχαν για να υλοποιηθεί αυτή η συναυλία που ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Και το Φώτη Σιώτα προσωπικά που ο ίδιος ήρθε φιλοκερδός και τους χορηγούς που είχαμε, το Ψαράκι, το Έντυπον και το Ξενοδοχείο Ωκεανής και όλους τους εργαζόμενους του ΔΠΘ που δούλεψαν γι' αυτό και φυσικά όλους όσους ψήφισαν και στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και ήρθανε και ζήσαμε μια μαγική βραδιά που θα ήταν μαγική ακόμα και αν δεν είχε συνέχεια, αλλά γίνεται ακόμα πιο μαγική επειδή έχει και αυτή τη συνέχεια.